Ε, τις προάλλες, πάρα πολλοί οργισμένοι γονείς βρέθηκαν στο Δημαρχείο διαμαρτυρώμενοι για το θέμα που έχει προκύψει στο 1ο, 3ο, 6ο και 8ο νηπιαγωγείο Νέας Μύρνης. Κατά την άποψή τους λοιπόν οι αίθουσε δεν είναι καλά κατασκευασμένες, υπάρχουν ελάχιστε ε, τουαλέτες για τα 140 παιδάκια και άλλα πολλά προβλήματα. Δημιουργήθηκε με ένα πρόβλημα στο Δημαρχείο από τους γονείς. Εσείς τι απαντάτε στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβανόμαστε και εμείς ως ερετή και προσωπικά ως αντιδήμαρχος παιδείας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε την τελευταία στιγμή στις 30 Αυγούστου. Ο εργολάβος ο οποίος είχε να λάβει να παραδώσει τις αίθουσες προκάτ δεν προλάβαινε να τις φέρει όλες. Έχουν εξυπηρετηθεί αυτή τη στιγμή από τα 270 παιδιά τα 210 και έχουν, έχουμε ένα θέμα με περίπου 70 παιδιά τα οποία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας τα οδηγήσαμε στην αίθουσα του πολλαπλών χρήσεων του επαγγελματικού λυκείου με ειδικέ πολύ προσωρινέ διαμορφώσει για 10 περίπου μέρε. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι λυπηρό. Είναι και για μα πρόβλημα. Το ξέρουμε. Είναι μια ευαίσθητη ηλικία τα παιδιά, τα προνήπια και τα νήπια. Αντιλαμβανόμαστε πλήρω την αγωνία των εκπαιδευτικών, την αγωνία των γονιών. Ωστόσο, επειδή είναι πάρα πολύ προσωρινή λύση, Ήρθαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδεία και πήγαμε τα παιδιά εκεί. Οι τουαλέτε είναι τέσσερι για τα 60 παιδιά που θα φιλοξενηθούν μόνιμα εκεί. Αλλά σύν τα 70 που έχουν πάρει τώρα, υπάρχει μια ειδική συνεννόηση μεταξύ νηπιαγωγών ε, του Δήμου και του Υπουργείου. Τα παιδιά λίγο-λίγο να εξυπηρετούν τι τουαλέτε αυτέ. Φυσικά και δεν επαρκούν. Θα έπρεπε να είναι περισσότερε. Όμω δεν ήταν δυνατόν μέσα σε 10 μέρε να κατασκευαστούν και τουαλέτε ειδικέ για παιδιά. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, τις επόμενες 10 μέρες, το... θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τα παιδάκια θα έχουν πάει στις αίθουσες που θα φοιτήσουν από εδώ και πέρα σε μόνιμη βάση και πραγματικά θα έχει εξυπηρετηθεί το σύνολο των γονιών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα περιμένουμε μέσα στις επόμενες 10 μέρες αυτά τα δύο τμήματα να σπάσουν και να μείνουν τα 40 παιδάκια και τα υπόλοιπα 70 να μεταφερθούν κάπου αλλού. Ποιες άλλες αλλαγές περιμένουμε. Ε, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Θα πάνε ε, 40 από τα 70 παιδάκια, θα πάνε σε ένα χώρο στην Οδό Μηδίας, όπου ήδη έρχονται οι προκατασκευασμένες έθους και θα τοποθετηθούν και τα άλλα 30 παιδάκια, 35, θα πάνε στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου μέχρι τις 25 του μήνα θα, έχουν, θα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό που οι γονείς ότι λείπει από τις αίθουσες. Εκπαιδευτικό υλικό δεν λείπει από τις αίθουσες. Εκπαιδευτικό υλικό είναι σε συνεννόηση η Σχολική Επιτροπή με τους εκπαιδευτικούς και τους προμηθεύει καθημερινά όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, γραφική ύλη και διάφορους άλλους εξοπλισμούς. Ήδη, από ό,τι ξέρω, στην περιοχή της Δέγκλερη, όπου έχουν εγκατασταθεί πέντε προκατασκευασμένε αίθουσε, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και, εδώ που τα λέμε, σε κάθε έναρξη σχολικής περίοδου, Υπάρχουν παραγγελίε και υλικών από του εκπαιδευτικού, οι οποίε ικανοποιούνται από τι σχολικέ επιτροπέ. Το ίδιο θα γίνει και με τα νηπιαγωγεία ή τα προνήπια, που είναι ένα θεσμό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτο στην πόλη μα. Και πραγματικά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, νομίζω, και είναι κάτι δεδομένο ότι η σχολική επιτροπή θα καλύψει όλε τι ανάγκε. Ευχαριστώ πολύ.